όλους και όλες. Ευχαριστούμε για τη σημερινή εκδήλωση που μας καλέσατε. Να πούμε ότι ξεκινώντας από το τίτλο της εκδήλωσής σας, «Τέχνη όπλα στον αγώνα». Νομίζω τώρα είμαστε τρεις ομιλητές, μπορεί και ο καθένας από μία άλλη πλευρά να το προσεγγίσει. Πώς βλέπουμε εμείς τώρα το τίτλο, αυτό από την πλευρά της οργάνωσης του αγώνα των εργαζομένων, δηλαδή από την έκταση της συλλογικής δράσης των ίδιων των εργαζομένων μέσα από το σωματείο τους. Ζήσαμε μία πρωτόγνωρη εμπειρία τα τελευταία δύο χρόνια, που χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο μας. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε επάγγελμα, δεν υπήρχε εργασία. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι το πολύ σκληρό και ουσιαστικά άνοιξε την κουβέντα μέσα σε ένα κλάδο ολόκληρο για το πώς συλλογικά μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που δεν μπορούσε ο καθένας σε αυτή τη συγκυρία ατομικά. Νομίζω, κάπως επικοινωνώντας, ότι τρία ερωτήματα υπήρχαν για όλους, τα οποία όλοι μας βρεθήκαμε και βρεθήκαμε μπροστά. Ένα είναι αν μπορούμε να ζήσουμε από την ίδια μας την τέχνη. Αν ήταν αυτό ένα λάθος, αν ήταν κάτι που γινόταν παλιά, αλλά δεν ξαναγίνεται. Το δεύτερο είναι σε ποιον χρειάζεται αυτή η τέχνη. Και το τρίτο, ότι σχετίζεται και με το δεύτερο σε έναν βαθμό, αν στους δύσκολους καιρούς υπάρχει αυτή η ανάγκη ή όχι. Τώρα σε κανένα από τα παραπάνω τρία ερωτήματα δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε χωρίς αυτά να συνδυάζονται με μια αγωνιστική διεκδίκηση. Χωρίς δηλαδή να συντονίζουμε, να οργανώνουμε τη δράση μαζών συλλογικά του κλάδου. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα καθήμενοι στο καναπέ μας και απλά στο μαζόνι. Πρώτον, νομίζω ότι ήταν σημαντικό και ίσως μία πλευρά που έφτασε και σε εσάς, ότι παλέψαμε να μείνει κανείς μόνος του και δώσαμε μία μεγάλη μάχη με μεγάλες κινητοποιήσεις, με συμμετοχή πολλών συναντέλφων που δεν είχαν ξανασυμμετάσχει σε καμία κινητοποίηση στο παρελθόν. Μέσα σε αυτές τις κινητοποιήσεις και προσπαθώντας να τις οργανώσουμε, να πάνε όσο πιο πλατύτερα γίνεται, να μπορέσει να μαθευτούν, νιώσαμε ότι το μεγαλύτερο όγκος αυτό τον αγώνα ήταν και η δύναμη της τέχνης μας. Και όχι μόνο για να μπορέσει να περάσει μέσα από διάφορα μέσα ενημέρωσης, που καταλαβαίνετε όλο αυτό το διάστημα υπήρχε ένα μπλόκο, υπήρχε ένα κόψιμο, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να έρθει σε επαφή με τα ίδια τα αιτήματα συνολικά και τις ανάγκες του υπόλοιπου λαού που δεν ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό νομίζω και εκεί μετρήσαμε ότι καταφέραμε και μέσα και την τέχνη μας και τους αγώνες μας αλλά και την τέχνη μας να έρθουν τα αιτήματά μας σε επαφή με το ευρύ κοινό, συνολικά με το λαό. Ανακαλύψαμε καταρχήν την ίδια την δίψα του λαού μας για την τέχνη. Ανακαλύψαμε την ίδια τη σχέση τους. Ανακαλύψαμε και το πόσο συνδέεται με την ίδια τη ζωή του ελληνικού λαού αυτή η τέχνη. Καταλαβαίνουμε τώρα και σε αυτή την περίπτωση ότι νιώσαμε τη σημασία και την ευθύνη της τέχνης μας, όχι μόνο την ευθύνη οργάνωσης ενός αγώνα, αλλά και τη σημασία για το τι σήμερα απαντάει σε αυτά τα αιτήματα, στα μεγάλα, σε αυτά τα ζητήματα που έχει η νεολαία, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, γενικά τα λαϊκά στρώματα. Ο αγώνας μας, λοιπόν, για την επιβίωσή μας, γιατί αυτός ήταν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, δεν ήταν ξεχωριστός από τον αγώνα μας για την ίδια μας την τέχνη. Και αυτή ασκήθηκε μέσα σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, σε συνθήκες που οι ίδιοι δεν είχαν αναμετρηθεί με αυτές. Μπροστά, λοιπόν, βρέθηκε ένας νέος τρόπος, διαφορετικός, άγνωστος στους πιο πολλούς, η τέχνη του δρόμου και του αγώνα, μία τέχνη που δεν είχε σχέση σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που είχαμε συνηθίσει με τον περφεξιονισμό της παρουσίασης του έργου του κάθε ενός καλλιτέχνη. Και νομίζω τώρα ότι ήρθε, είναι
περιορισμό που βέβαια είναι αναγκαίος. Αλλά όμως από την άλλη πλευρά δεν είναι αυτός που το χαρακτηρίζει μόνο την ίδια την τέχνη ή τέλος πάντων ακόμα και με την ίδια την επαγγελματική πρακτική. Να πω ένα παράδειγμα δηλαδή, στις 7 Μαΐου που έγινε η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση με πολλές χιλιάδες καλλιτέχνες, γνωστοί καλλιτέχνες ανάμεσα και η Νατάσα, κάνανε την πιο προετοίμαστη, τραγουδίσανε με τον πιο προετοίμαστο τρόπο ένα τραγούδι. Το οποίο όμως θεωρούμε, θα πει και η Νατάσα να το καταγγελίσει, ότι θα το θυμάται για πάρα πολλά χρόνια, αν όχι για πάντα. Και το λέω αυτό, έχοντας οργανώσει καταπληκτικές συναυλίες που την παρακολουθεί ένα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πιο προετοίμαστη συναυλία, το πιο προετοίμαστο τραγούδι, είχε τη δική του σημασία, το δικό του βάρος. Και εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ίσως και από το ίδιο το παρελθόν της ιστορίας του λαού μας, ότι αυτή η τέχνη στους μεγάλους αγώνες και στην κατοχή και μετά στην απελευθέρωση συνδέθηκε με μια τέτοια μορφή αγώνα η οποία στηνόταν είτε με παραστάσεις αντιγόνιες πάνω στα χιονισμένα βουνά, είτε μέσα στους δρόμους, είτε μέσα στα χωράφια με τις πρόβες να γίνονται σχεδιάζοντας τα πετάγραμμα κάτω στο χώμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια τέτοια τέχνη η οποία είναι ζωντανή, δεν συντρίβεται και δείχνει και τη ζωντανή συνολικά της τέχνης, δεν συντρίβεται από τις ίδιες τις συνθήκες που πολλές φορές δεν επιτρέπουν. Να πω ένα άλλο παράδειγμα, στην πρώτη μεγάλη κινητοποίηση, σε μια κινητοποίηση που ήταν προφοβός της κινητοποίησης 7 Μάη, η Πρωτομαγιά του 20, παρόλο που έγινε μια απαγορευμένη κινητοποίηση σε συνθήκες σκληρού lockdown, παίρνοντας όλη την ευθύνη και το ρίσκο να κατέβουμε κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι και κάποιοι μουσικοί και καλλιτέχνες, δεν αφήσαμε παρόλες αυτές τις συνθήκες τη δυνατότητά μας να εκφράσουμε κάτι με την τέχνη μας. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη συγκέντρωση ήταν 5 συνάδελφοι, 5 μουσικοί, οι οποίοι ένα μοντέτο ξύλινων εφόρτων, το οποίο έπαιξε χωρίς μικροφωνική 2-3 τραγούδια. Και τώρα συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μια συνθήκη που θα μπορούσε ακόμα και να ακουστεί αυτή η μουσική, αλλά κρίναμε ότι έπρεπε, θα έδωσε, θα έδινε ένα θάρρος, θα έδινε ένα σήμα. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή η εικόνα με τις υψωμένες γροθιές και τη μουσική να ξεκινάει αυτή τη συγκέντρωση έκανε τον γύρο του κόσμου σαν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό γεγονός. Αντίστοιχα, νομίζω ότι και στο κομμάτι της τέχνης αναμειχθήκαμε και το τελευταίο διάστημα και του περιεχομένου και της σημασίας της ουσιαστικά με τις αντιπολιτικές συναυλίες και την προσπάθεια, θα έλεγα, της ίδιας της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τον χώρο του πολιτισμού για να δημιουργήσει, για να προχωρήσει την προπαγάνδα εκλογής της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι πιέσεις που ασκήθηκε. Πρώτα ξεκινήσαμε με τις πιέσεις που γίνανε στα σύνορα του Δήμου της Αθήνας, όπου ο Δήμαρχος απέτησε να παιχτεί σε μια προγραμματισμένη συναυλία, να ξεκινήσει με τον ύμνο της Ουκρανίας και μετά να πάρει τον λόγο και να με το σημαντή στο χέρι καβάλα στο άλογο να πει εμπρός τώρα για να συμβάλλουμε κι εμείς στην απελευθέρωση του κόσμου. Εκεί οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν. Κάνανε μια ψηφοφορία και η συντηρητική πλειοψηφία εκφράστηκε με έναν διαφορετικό τρόπο την συμπαράστασή του στα θύματα του πολέμου αυτού. Αντίστοιχα στη λυρική σκηνή, που οι ίδιοι εργαζόμενοι και τα σωματεία του εκφράσανε την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και η διοίκηση προσπάθησε να του επιλέξει και να αναπαράγει το εθνικιστικό ύφος μέσα σε ένα χώρο που εργάζονται αρμονικά και ειρηνικά για πολλές δεκαετίες, πολλές εθνότητες, Ρώσοι, Ουκρανοί και άλλοι. Αντίστοιχα, ας πούμε στην κοινωνική συναυλία που συμμετείχε εδώ και η Νατάσα, η επίθεση, η οργανωμένη επίθεση τώρα, γιατί δεν μιλάμε για μια επίθεση κάποιων ατόμων που πραγματικά ήταν ή ένα κλίμα που δημιουργήθηκε που ήταν απέναντι στο κοινό αίσθημα, αλλά προσπαθήσαν να δημιουργήσουν ένα κοινό αίσθημα με παράζ δημοσιευμάτων και εκθέσεις στους καλλιτέχνες και σε αυτή τη συναυλία
και στην επόμενη εκπομπή στα Προφύλια, αλλά και σε αυτή που διοργανώθηκε πριν μερικές μέρες στην πολεμική στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό ότι οι καλλιτέχνες, η συντηρητική πλειοψηφία δεν συντάχθηκε με το κυβερνητικό αυτοκίνητο. Δεν συντάχθηκε με αυτό με έναν υπερηγεστικό πόλεμο και τις ανάγκες του. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι η επιμονή της ίδιας της κυβέρνησης, ακόμα και στην κρατική ορχήστρα, με ένα πολύ γνωστό και διάσημο παγκόσμιο μουσικό, να μπορέσει να επιβάλλει αυτή τη λογική και αυτή την προπαγάνδα, και εκεί η άρνηση δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό για την ίδια την κυβέρνηση. Και να πούμε και πιο συγκεκριμένα. Το ζήτημα της εκλογής του πολέμου, της εκλογής σε ένα πόλεμο, καταλαβαίνετε, περνάει πρώτα και κύρια το κομμάτι της ιδεολογίας και χρειάζεται μια μεγάλη προετοιμασία και προπαγάνδα σε αυτό το επίπεδο. Θα έχουμε ιστορικά παραδείγματα και καταλαβαίνουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμούσε για 10 ολόκληρα χρόνια δίνοντα τη ζωή του η νεολαία της εποχής από το 2012 μέχρι το 2006, από το 1912 μέχρι το 1922, αν δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια η μεγάλη ιδέα, η οποία παίρνει μέσα από την ίδια την λογοτεχνία και από όλες τις μορφές της τέχνης και από μεγάλους δημιουργούς. Άρα καταλαβαίνουμε και από αυτό το σημείο τη μεγάλη σημασία ότι είναι όπλο η τέχνη και δεν είναι απλά ο σκοπασμός και η υποκειμενικότητα του τέχνη. Θα έλεγα τώρα ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλλει, δεν είναι η καθοριστική, αλλά είναι αυτή που μπορεί να συμβάλλει. Στον δρόμο, αυτό που λέμε κοινωνική απελευθέρωση. Είναι η τέχνη που φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες των καταπιεσμένων. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μία σύγκρουση για το περιεχόμενο της ίδιας της τέχνης και η τέχνη δεν είναι ενιαία. Υπάρχει η τέχνη η οποία συμβάλλει σε αυτό που λέγαμε η κοινωνική απελευθέρωση. Είναι μία τέχνη για τους πολλούς. Είναι μία τέχνη για τις ανάγκες αυτό που παράγουν αυτό το πλούτο. Είναι και η τέχνη η οποία αναπαράγει τις κυρίαρχες σχέσεις, τις επιβάλλει και τις κρατάει στο μέλλον. Και δεν είναι λίγη και αυτή η μάχη και νομίζω τώρα ότι και ένα μεγάλο μέρος των καλλιτεχνών την βλέπει μπροστά της αυτή τη μάχη και τη δίνει όσον αφορά το περιεχόμενο. Και νομίζω τώρα ότι εδώ το κύριο ζητούμενο, η απάντηση στο τρίτο ερώτημα, αν υπάρχει τέχνη για αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δόθηκε για το ίδιο το ΤΡΕΚ σε πολύ δύσκολους καιρούς, η οποία έλεγε στο ερώτημα αν υπάρχει τραγούδι για τους σκοτεινούς καιρούς, έλεγε ναι θα υπάρχει, αν υπάρχει τραγούδι στους σκοτεινούς καιρούς, έλεγε ναι θα υπάρχει το τραγούδι των σκοτεινών καιρών. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και οι καλλιτέχνες, αλλά και γενικότερα και οι εργαζόμενοι να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι και στη νέα κρίση που φέρνει η σημερινή συγκυρία και στον πόλεμο τον οποίο τον βλέπουμε όλοι μπροστά μας, αλλά να διεκδικήσουμε και μέσα από την τέχνη μας μια τέχνη που θα υπηρετήσει από τους σκοπούς, θα υπηρετήσει από τους σκοπούς της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αυτά από μένα.